Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλώς ήρθατε στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες να δούμε όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα καθώς και από τον υπόλοιπο κόσμο. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα να δούμε τι γράφει ο έντυπος τύπος. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 23 Απριλίου, ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε λοιπόν το πρωτοσέλιδο από Τα Νέα, όπου βλέπουμε στη Θράκη νέο αυτογκόλ με το ευρωψηφοδέλτιο. Η Σαμπιχά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και τουρκικού προξενείου. Νέο αυτογκόλ με την απόσυρση της υποψηφιότητας της μουσουλμάνας Ρωμά Σαμπιχά Σουλεϊμάν από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η 38χρονη ακτιβίστρια, μιλώντας στα Νέα, ανέφερε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με τα ενεργούμενα του τουρκικού προξενείου. Ενώ ακριβώς δίπλα βλέπουμε τροπολογία ασπίδα στη Βουλή για μικροκαταθέτες, φοιτητές και ανέργους. Τα τεκμήρια για χαμηλά εισοδήματα θα θεωρούνται μισθωτοί και θα ισχύει και για αυτούς το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ. Με την κλίμακα των μισθωτών και το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ σχεδιάζεται να φορολογηθούν φέτος άνεργοι, φοιτητές καθώς και μικροκαταθέτες. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε τον τίτλο «Αντίο Γκάμπο», η Σίλβια Λέμους, χείρα του Μεξικανού συγγραφέα Κάρλος Φουέντες, αγγίζει τη στολισμένη με κίτρινα διαντάφυλλα τεφροδόχο του Γκαμπριέλ Γκαρσίας Μάρκες. Χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν στο μέγαρο των καλών τεχνών του Μεξικού για να τον αποχαιρετήσουν. Ενώ συνεχίζουμε από κάτω με πολιτικά νέα, και διαβάζουμε τον τίτλο «Ο κύκλος των χαμένων μαθημάτων». Έχει δίκιο η συνδικαλιστική ηγεσία της ΟΛΜΕ που με χθεσινή ανακοίνωσή της διαμαρτύρεται για τα διαρθρωτικά κενά στα σχολεία. Αυτό πρέπει να κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Να επισημάνουν τα κενά και να διεκδικούν την πλήρωσή τους. Θα περίμενε λοιπόν κανείς, έπειτα από την ανακοίνωση αυτή, οι εμπλεκόμενοι καθηγητές να σπεύσουν στα σχολεία για να καλύψουν κατά πρώτον τις ώρες που έχασαν οι μαθητές τους στις εθιμικές καταλήψεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όπως είχαν και στη συνέχεια να καλύψουν και τις ώρες που χάθηκαν λόγω των κενών ως απόρρια της κρίσης και τον Μάιο και τον Ιούνιο αν χρειαστεί. Η αυτοθυσία στο συνδικαλισμό δηλεί ανωτερότητα και συνείδηση του κοινωνικού ρόλου του λειτουργήματος. Διαβάζουμε λοιπόν στα νέα. Ενώ αριστερά βλέπουμε για τον Ντανιέλ Κονμπεντίτ, όπου γράφει προσαρμόστηκαν στη λιτότητα Γιούνκερ και Σούλτς. Ενώ ακριβώς από κάτω έρευνες ιταλικό φλερτ με τα πετρέλαια της Δυτικής Ελλάδας. Ενώ ένα νέο από την επιστήμη βλέπουμε πως με αναγραμματισμό του DNA καταφέρνουν να εξαφανίζουν τις ασθένειες. Αρκετά ενδιαφέρον νέο λοιπόν από το χώρο της υγείας. Περνάμε τώρα στο Έθνος, όπου βλέπουμε τον τίτλο «Ο οδικός χάρτης για τις μεταρρυθμίσεις έως το τέλος του 2014. 7 σαρωτικές αλλαγές στο δημόσιο. Μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας, νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων μέσω ΑΣΕΠ, νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων, έλεγχος μονιμοποιήσεων συμβασιούχων, αξιολόγηση του NPID νέο κύμα καταργήσεων συγχωνεύσεων, ανάθεση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες και μείωση της γραφειοκρατίας. Νέα αντίληψη λοιπόν εισάγει η κυβέρνηση στην αξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών. Οι σωροευτικές απομακρύνσεις δίνουν τη θέση τους σε διαδικασίες με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στις αλλαγές περιλαμβάνεται και η επιλογή προϊσταμένων με γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ, διαβάζουμε. Ενώ αριστερά βλέπουμε κόλπο γκρόσο στη Βουλή. Μια αρχή χωρίς μέση και τέλος. Έντονες αντιδράσεις σε κόμματα και βουλευτές προκαλεί το άρθρο 173 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή και εξοπλίζει με υπεραρμοδιότητες την αρχή ελέγχου των τυχερών παιχνιδιών. Ενώ παρακάτω απειλές για πειθαρχικό, σύγκρουση ΟΛΜΕ Υπουργείου για τα κλειστά σχολεία. Και ακριβώς από κάτω βλέπουμε το νέο για την υποψήφια ευρωβουλευτή και γράφει θερμό επεισόδιο για τη Ρωμά του ΣΥΡΙΖΑ. Με δήλωση ότι ήθελαν υποψήφιο τουρκική συνείδηση, αντέδρασε η Σαμπιχά Σουλεϊμάν στην αντικατάστασή τη από το ευρωψηφοδέλτιο. Αυτά τα νέα από το Έθνος. Περνάμε τώρα στην Καθημερινή. Βλέπουμε λοιπόν δήλωση του κύριου Σαμαρά που λέει χωρίς δανεικά από το 2015. Θα μπορούμε να αποπληρώσουμε μόνοι μας τα χρέη μας χωρίς δανεισμό, δηλώνει ο Πρωθυπουργός.
Και συνεχίζει μήνυμα ότι από το 2015 η Ελλάδα δεν θα έχει ανάγκη εξωτερικού δανεισμού για την αποπληρωμή του χρέους, απέστειλε ο Πρωθυπουργός. Ενώ σήμερα η Eurostat πιστοποιεί το πρωτογενές πλεόνασμα που ανοίγει το δρόμο στην κατεύθυνση της ελάφρυνσής του. Σε συνέντευξη στο Bloomberg, ο κ. Σαμαράς ανέφερε: «Περιμένουμε ότι το 2015 δεν θα έχουμε μόνο πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά και δημοσιονομικό πλεόνασμα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να αποπληρώσουμε μόνοι μας τα χρέη μας, χωρίς δανεισμό. Υπάρχουν πολύ λίγες ευρωπαϊκές χώρες που κάνουν κάτι τέτοιο σήμερα». Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κυβέρνησης, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2015 θα είναι 5,9 δις ευρώ, ενώ οι δαπάνες για τόκους θα διαμορφωθούν στα 5,8 δις, ενδεχομένως και χαμηλότερα. Παράλληλα, ο κύριος Σαμαράς εξέπεμψε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν ώψη των ευρωεκλογών. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση, λέγοντας πως πολιτικές εξελίξεις θα μπορούσαν να υπάρξουν αν χάναμε με μεγαλύτερη διαφορά στις επόμενες εκλογές. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, δηλώνει με σιγουριά λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε μια μεγάλη φωτογραφία που γράφει «Τελευταία συνάντηση της Τρόικας στην Πορτογαλία». Η συνάντηση της Τρόικας με την πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας, Ασουάνσο Εστέβες, δεξιά στη φωτογραφία, πραγματοποιήθηκε χθες, έχει μεγάλη συμβουλική αξία. Η Τρόικα βρίσκεται από χθες στη Λισαβόνα για την τελευταία αξιολόγηση στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος στήριξης και η κυβέρνηση της χώρας διαβεβαιώνει ότι δεν θα χρειαστεί νέο δάνειο και νέο μνημόνιο. Πάντως, το Δουνουτού προειδοποίησε ότι η πολιτική της λιτότητα πρέπει να συνεχιστεί ωστόσο. Αριστερά βλέπουμε για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και την απόσυρση της κυρίας Σουλεϊμάν. Ενώ τις 225.000 αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα βλέπουμε παρακάτω, αντιδρούν τα συνδικάτα και στη Γαλλία για τα ανοιχτά εμπορικά τις Κυριακές. Ενώ από τη δεξιά στήλη βλέπουμε πως αρνείται η Ολμή να καλύψει τα κενά των καταλήψεων και την αναφέροντας στην πολιτική διελκυστίνδα. Ενώ τρεις αιτήσεις της ΕΝΕΛ βλέπουμε ακριβώς από κάτω για το πετρέλαιο σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Σειρά τώρα έχει ο Ελεύθερος Τύπος. Τι θα ισχύσει για τις αιτήσεις που απορρίπτονται, διαβάζουμε σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Δεύτερη ευκαιρία για το κοινωνικό μέρισμα. Οι αιτήσεις που δεν εγκρίνονται θα επαναξιολογηθούν μετά τις 30 Ιουνίου με βάση τα εισοδήματα των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Προτεραιότητα θα δοθεί στους μακροχρόνια ανέργους. Έως χθες είχαν δηλώσει ενδιαφέρον 225.000 πολίτες. Υποβλήθησαν 113.000 αιτήσεις και εγκρίθηκαν 42.000. Το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνει ότι θα δοθεί το σύνολο των 450 εκατομμυρίων ευρώ σε 600.000 νοικοκυριά. Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης από το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να βρει κανείς σήμερα στην σημερινή έκδοση του Ελεύθερου Τύπου. Παρακάτω βλέπουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού πως δεν θα χρειαζόμαστε νέα δάνεια από το 2015, ενώ από κάτω βλέπουμε τη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Σουλεϊμάν, όπου γράφει βαριές καταγγελίες της κυρίας Σαμπιχά για εμπλοκή του τουρκικού προξενείου στην αποπομπή της από το Ευρωψηφοδέλτιο. Επικίνδυνα παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ στη Θράκη και για ενιαίο τουρκικό πράγμα στη Θράκη. Μιλά ο υποψήφιος ευρωβουλευτής κύριος Χριστόπουλος. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε ένα νέο από την Ελλάς, όπου γράφει συναγερμός με 4.000 αστυνομικούς για τον τελικό κυπέλου. Θα μαζευτούν για τον τελικό αυτό αγώνα. Να δούμε όμως τώρα τι γράφει και η εφημερίδα των συντακτών, όπου βλέπουμε πάνω-πάνω, αποσιωπήθηκε για 5 μέρες πυρκαγιά στα ΕΛΠΕ. Η είδηση που δεν μάθαμε. Σιωπή επικράτησε για το σοβαρό επεισόδιο εκπομπών καπνού καυσαερίων και δυσοσμίας την περισμένη Πέμπτη στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου των ελληνικών πετρελαίων. Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για χιλιάδες κυβικά μέτρα καπνού και καυσαερίων που απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα και για εντονότατη δυσοσμία πετρελαίου και αερίου που σκέπασε την ελευσίνα και μπήκε και στα σπίτια. Τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής σημειώθηκε νέο ατύχημα από πυρκαγιά σε Δεξαμενή. Χιλιάδες κυβικά μέτρα καπνού και καυσαερίων απελευθερώθηκαν και σκέπασαν λοιπόν την ελευσίνα. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε για την Ουκρανία μια φωτογραφία,
όπου λέει ακριβώς από κάτω ότι σε αντεπίθεση το Κίεβο αναζωπήρωσε τις έντασες μετά τη δολοφονία πολιτικού στην Ανατολική Ουκρανία. Ο μεταβατικός πρόεδρος της χώρας, ο Αλεξάνδρ Τουρτσίνοφ, έδωσε εντολή για επανέναρξη της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στις ανατολικές επαρχίες. Περιμένουν τις εξελίξεις οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές. Περνάμε τώρα στην ελευθεροτυπία. Και βλέπουμε πάνω-πάνω για την Ουκρανία αναφορά, όπου γράφει ανοίγει πληγές και στην Ελλάδα. Επιποδός πολέμου, οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι κυρώσεις στη Ρωσία, θα οδηγήσουν σε νέα χρηματοπιστωτική κρίση. Η Ελλάδα θα πληγεί περισσότερο, γιατί έχει εμπορικές αναλλαγές ενός δις με τη Ρωσία και μεγάλο ποσοστό τουριστών από τη χώρα αυτή. Στο μεταξύ, έμπρακτη συμμόρφωση με τα συμφωνηθέντα της Γενέβης ζητεί από τους Ρώσους ο Αμερικανός Πρωθυπουργός, που επισκέφθηκε την Ουκρανία, προσφέροντας στο Κίεβο στήριξη και 50 εκατομμύρια δολάρια. Ο Ρώσος Πρωθυπουργός πάντως δηλώνει ότι η Μόσχα θα αντιμετωπίσει τυχόν νέες κυρώσεις και θα αντισταθμίσει τις επιπτώσεις του, στρεφόμενη σε νέες αγορές προς Ανατολάς για τις ενεργειακές της εξαγωγές. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε για τον Πρωθυπουργό, όπου γράφει με νέο τετραετές μεσοπρόθεσμο για μισθούς, συντάξεις και δαπάνες. Την κατάψυξη μέχρι το 2018 και βάλε. Είναι προάγγελος νέου μνημονίου, όπως ο Σαμαράς, όμως ο Σαμαράς πανηγυρίζει ακόμα για το πλεόνασμα. Στους πανηγυρισμούς για το πλεόνασμα του 2013 που ανακοινώνει και επίσημα σήμερα η Eurostat, προσπαθεί να κρίσει η κυβέρνηση τη νέα σκληρή τετραετή λιτότητα που ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα στήριξης. Θα προβλέπει παγωμένες δαπάνες στα επίπεδα του 2013 για μισθούς και συντάξεις δημοσίου, όπως και στα κονδύλια για την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε μια φωτογραφία με ημίγυμνες κοπέλες, όπου γράφει «Μαύρη απειλή πάνω από την Ευρώπη». «Φασιστική επιδημία στην Ευρώπη», καταγγέλνουν τα μέλη της ΦΕΜΕΝ, που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο Παρίσι έξω από το κτίριο, όπου η Μαρίν Λεπέν έδινε συνέντευξη τύπου για τις ευρωεκλογές. Με το βανδύα του ευροσκεπτικιστή, οι ακροδεξιοί προσπαθούν να συνασπίσουν προσδοκώντας σε ποσοστό γύρω στο 30%. Η επικεφαλής του Γαλλικού Εθνικού Μετώπου δεσμεύθηκε ότι θα πιέσει για δημοψήφισμα με αίτημα την αποχώρηση της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνάμε τώρα στην Δημοκρατία, όπου βλέπουμε τον αναλυτικό οδηγό για το κοινωνικό μέρισμα. Βήμα προς βήμα, λοιπόν, μπορεί να βρει κανείς σήμερα στη Δημοκρατία τη συμπλήρωση της αίτησης για την ίσπραξη του ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε ξεπέρασε και το προξενείο, πρωτοφανείς δηλώσεις υποψήφιου ευρωβουλευτή, η μειονότητα είναι ένα ενιαίο συμπαγές τουρκικό πράγμα. Ήπουλα παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ στη Θράση. Με θύελα στην Κουμουνδούρου βλέπουμε, πανηγυρίζει Άγκυρα για όσα είπε ο Δημήτρης Χριστόπουλος, σύζυγος της Μαριλένας Κατσίμη, που πρωταγωνιστούσε στην ΕΡΤ με τον Αρβανίτη. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε ως καθηγητής του Παντίου, για έναν καθηγητή του Παντίου που είχε βάλει θέμα στους φοιτητές τον Ισού που έκανε σεξ με τραγουδίστρια. Λοιπόν, αυτά και από την εκπαίδευση. Περνάμε τώρα στην ημερεσία, όπου βλέπουμε τη διαφορετική γραμμή Ευρώπης και ΗΠΑ για την Ουκρανία. Όχι στον οικονομικό πόλεμο με τη Ρωσία, αντιδράσεις από επιχειρηματικούς κολοσσούς της Ευρώπης. Την ώρα που ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζον Μπαϊντεν βρισκόταν στο Κίεβο, πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λένε όχι σε γενικευμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ενώ ακριβώς από κάτω επικρατεί το θέμα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, όπου γράφει «Σήμερα η Eurostat πιστοποιεί τα στοιχεία για το 2013. Τριπλό στοίχημα, αντίστροφη μέτρηση για χρέος, ανάπτυξη και δημοσιονομικό πλεόνασμα». Περνάμε τώρα στην Αυγή, όπου γράφει, έχει τίτλο σήμερα «Μέρκελ ή ΣΥΡΙΖΑ, μακριά τα χημικά από την Κρήτη, να σταματήσει και να ματαιωθεί η διαδικασία καταστροφής χημικών όπλων στη Μεσόγειο, να τα πάρει ο Μπαρόζο στο σπίτι του». Βομβαρδισμένο τοπίο η υγεία στο Ρέθυμνο, καταραίει το νομαρχιακό νοσοκομείο. Επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και στο κοινωνικό ιατρείο του Ρεθύμνου, ενώ σήμερα είναι ανοιχτή συγκέντρωση στις 8 το απόγευμα στην Ιερά Πέτρα για το συγκεκριμένο θέμα. Νωρίτερα, περιοδία Τσίπρα σε Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο, Σιτία και Μακρύ Γυαλό. Τα Χανιά βλέπουμε από κάτω φωτογραφία από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ψηφίζουν Δημοκρατικά, ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζουμε στην Αυγή, ενώ τα νέα από τον Ριζοσπάστη
Είναι το δημοσιονομικό πλεώνασμα και την ελάφρυνση του χρέους με μνημόνια διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός έχει ήδη δηλώνει το ΚΚΕ την πικρή εμπειρία του πρωτογενούς πλεονάσματος, για να αντιληφθεί ότι και με νέο κυβερνητικό στόχο του δημοσιονομικού πλεονάσματος τον περιμένουν αντιλαϊκά μέτρα και μνημόνια διαρκείας που επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις που την στηρίζουν. Στην αυτεμπορική τώρα. Βλέπουμε το δευτερογενή τομέα στο επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού προτύπου. Σε τρεις πυλώνες το σχέδιο για τη βιομηχανική πολιτική. Δεν υπάρχει ανάγκη για νέο δάνειο, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από νέο δάνειο, επισημαίνει σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Bloomberg ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Δηλώνει ακριβώς, δεν χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα. Δεν έχουμε δημοσιονομικό έλλειμμα, ούτε χρηματοδοτικό κενό. Επιπλέον, έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε στις αγορές, εάν κριθεί απαραίτητο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων θα μειωθούν ακόμα περισσότερο. Ενώ σειρά έχει τώρα η Εσπρέσο, όπου βλέπουμε ένα νέο από το lifestyle για τον τραγουδιστή του κύριου Μακρόπουλου, ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε Μονακό Ιθάκη, το ξενοδοχειακό συγκρότημα που ετοιμάζουν Αυστραλοί επενδυτές στο νησί του Οδυσσέα. Επενδύσεις λοιπόν και στην Ιθάκη από ξένους επενδυτές. Είδαμε λοιπόν τα νέα από τις πολιτικές εφημερίδες. Θα περάσουμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται και στον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε στη Sport Day ο τρόμος για τα επεισόδια στον τελικό κυπέλου μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού προκαλεί ακραία μέτρα. Φρούριο λοιπόν θα είναι το ΟΑΚΑ για τον επόμενο αγώνα. Περισσότεροι από 1.500 αστυνομικοί αναλαμβάνουν το Σάββατο να υπηρετήσουν το σχέδιο μάχης. Υπό επιτήρηση το ασπρόμαυρο κόμβει των 300 πούλμαν αλλά και σύνδεσμοι οπαδών στην Αθήνα. Πάνω από 38 ώρες θα περάσουν στο δρόμο οι 20.000 παοκτζίδες, σε 15 ώρες στο Μάλγαρα Φίδνες. Το αγκάθι της Ομόνιας, τα έξτρα εισιτήρια και η ανησυχία στον δικέφαλο για τους μεμονωμένους. Διαβάζουμε λοιπόν σήμερα στη Sport Day. Σειρά έχει τώρα η Goal News, όπου βλέπουμε ένα μεγάλο τίτλο που γράφει «Δίψα». Ιδιαίτερα μαθήματα τελικών σήμερα στους παίκτες. Γυάλισε το μάτι των παικτών του Παναθηναϊκού με τον Ζέγα να μιλάει για το μάτς της ζωής του και τον Μπέρκ να δίνει το σύνθημα για την κούπα. Ο κύριος Νημάτος από κάτω γράφει την ανάλυση. Ένα τρόπαιο, δύο ευρωπαϊκά εισιτήρια για ΠΑΟ και ΠΑΟΚ και ο προκριματικός που ισιώνει. Ενώ ακριβώς από κάτω, από πάνω, βλέπουμε μια μεγάλη πράσινη αγκαλιά για τους παίκτες στην ανοιχτή προπόνηση στο Κοροπή. Σειρά έχει τώρα το φως στο σπορ, όπου γράφει όλοι για το 2-2. Ο θρύλος με τη θερμότατη και αδιάκοπη συμπαράσταση του κόσμου του κοντράρεται απόψε στις 10 παρατέταρτο στην Όβαρσπορ 2, με τη Ρεάλ αποφασισμένος να τις βάλει ακόμα πιο δύσκολα. Και σήμερα ρίσκο, ο Μπαρτζόκας θα συνεχίσει την επιθετική άμυνα με παγίδες στους κοντούς της Ρεάλ, ενώ ζήτησε από τους παίκτες του να μην αγχωθούν. Αριστερά βλέπουμε τον κύριο Μαρινάκη, όπου γράφει σήμερα το ραντεβού Μαρινάκη-Μίτσελ. Και όλα δείχνουν ότι ο Ισπανός θα παραμείνει στον πάγκο του Ολυμπιακού και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Χθες, ασφαλείς πληροφορίες ανέφεραν ότι η πρόθεση των Ερυθρολεύκων είναι να δώσουν στο 51χρονο προπονητή το OK για τον σχεδιασμό. Ποιες είναι οι ιδέες του Μίτσελ για τον νέο Ολυμπιακό και γιατί φέτος, και φέτος μάλλον, αναμένονται πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Σειρά έχει τώρα η Πράσινη, όπου βλέπουμε ότι εδώ είναι ο ΆΚΑ, γράφει, η Αρκούδα λιώνει απόψε στο πράσινο καμίνι και ο Εξάστερος ετοιμάζει βαλίτσες για Μόσχα και Μιλάνο. Τεράστια δίψα και πίστη για πρόκριση. 20.000 πιστοί θα καταπιούν τους Ρώσους για το 2-2. Έτσι έγραψε η ιστορία. Περνάμε τώρα στην ώρα των σπορ, όπου γράφει «Η ώρα ανοίγει το φάκελο, προπονητής της ΑΕΚ στην Football League». Τα όχι και τα ναι για τον για Δέλα. Διαβάσε το ρεπορτάζ για τον προβληματισμό για του κύριου Μελισανίδη, τη θετική εικόνα του Γκαρίδο, καθώς και ποια τα στοιχεία που δεν αποκλείεται να, ποια είναι τα στοιχεία που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν στο να δοθεί άλλη μία ευκαιρία στον Κολοσσό. Σειρά έχει τώρα ο πρωταθλητής, όπου γράφει «Απόψε μιλάει ο πρωταθλητής». Δίψα για το 2-2. Ο θρύλος με μέγα πάθος στο σεφ στις 10 παρατέταρτο με την Ρεάλ για την ανατροπή. Ο Μπαρτζόκας δηλώνει πως έχουμε ετοιμάσει εκπλήξεις για τους Ισπανούς.
αυτά τα νέα και από τον πρωταθλητή. Ενώ στο Γαύρο γράφει sold out με το λαό του για το 2-2 και τη μεγάλη ανατροπή. Ρεάλ πονάς, εδώ είναι Πειραιάς, γράφει. Και τη δήλωση του Μπαρτζόκα να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Κεντρικά ο θέμα λοιπόν ο σημερινός αγώνας του Ολυμπιακού. Ενώ στην Live Sport γράφει ο ηγέτης του ΠΑΟ έγινε πόλος έλξης των φίλων της ομάδας στο Απείλιον και έδωσε το σύνθημα για την Κούπα. Μαχητική ψυχή. Λίγο πριν από το πρώτο τελικό της καριέρας του, ο Μάρκους μίλησε για το μυαλό και καρδιά και ταυτίστηκε με το μότο των οπαδών που έχει αποτυπωθεί και στο πράσινο προπονητικό κέντρο. Αυτά λοιπόν και από εδώ. Ούτε για ζήτο ενώ γράφει από κάτω. Κοσμοσυρώει σήμερα στη Λεωφόρο μόνο για τους συμμάχους και τους κατόχους καρτών διαρκείας. Απίθανο να περιψέψουν τα μαγικά χαρτάκια για τους υπόλοιπους οπαδούς. Και κλείνουμε με τη Γάτα, όπου γράφει με 14 αγώνες το κουπόνι και μονό αποδεκτό τον ημιτελικό του Champions League Real με Bayern. 4 άση, όλα τα λεφτά. Πάνω από 2 οι αποδόσεις των 4 γηπεδούχων, 2 πιθανές ισοπαλίες από τη Φιλανδία στο σύστημα. 2 σκορ που πληρώνουν 9,5 και 7,5, 3 ημίχρονα τελικά με αποδόσεις από 4 και 20 έως 4 και 40. Είδαμε λοιπόν τα νέα τόσο από τις πολιτικές όσο και από τις αθλητικές εφημερίδες. Θα περάσουμε να δούμε μερικά πρωτοσέλιδα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoungla.gr. Διαβάζουμε λοιπόν στο πρώτο πρωτοσέλιδο για σήμερα. Βλέπουμε τις 7 αλλαγές στο δημόσιο. Γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη για την επιλογή προϊσταμένων και το νέο σύστημα για την αξιολόγηση. Μπορεί να βρει κανείς αναλυτικά στο zoungla.gr. Περνάμε τώρα στο επόμενο πρωτοσέλιδο, όπου βλέπουμε έγκλημα διαρκείας. Σοβαρός τραυματισμός ποδηλάτη στα φρεάτρια παγίδες της παραλιακής. Ένα μήνα μετά το ατύχημα, οι αρμόδιοι σφυρίζουν αδιάφορα. Ωστόσο, έγινε αυτοψία από το zoungla.gr στα νότια προάστια. Μπορείτε να δείτε το σχετικό ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε και διαβάζουμε το Δις Εξαμαρτίν. Προσφυγές υπαλλήλων για ηθική παρενόχληση κατά της Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κυρίας Ποδηλατά. Αυτά λοιπόν και τα νέα από τα πρωτοσέλιδα. Φυσικά μπορείτε να μπείτε και εσείς να διαβάσετε και τα υπόλοιπα. Θα περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας.
Επωφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τους Έλληνες του εξωτερικού. Η Ελλάδα πρωτογανίστησε την τελευταία πενταετία λόγω της σκληρής κρίσης, που μεταξύ άλλων δημιούργησε ορδές ανέργων. Πολλοί από αυτούς, λοιπόν, νέοι και μορφωμένοι, έφυγαν από τη χώρα για να αναζητήσουν εργασία, κυρίως στις χώρες του Βορρά. Στο επόμενο βίντεο θα πάμε στη Σουηδία, όπου θα δούμε κάποιους από τους χιλιάδες Έλληνες που έφτασαν τα τελευταία χρόνια για να βρουν το δικό τους παράδεισο. Να το δούμε. Από τους Gastarbeiter, τους φιλοξενούμενους εργάτες της δεκαετίας του 60, ερχόμαστε στο σήμερα και μια νέα γενιά μεταναστών. Η Ελλάδα την τελευταία πενταετία πρωταγωνίστησε λόγω της σκληρής οικονομικής κρίσης που δημιούργησε μεταξύ άλλων ορδές ανέργων, πολλοί από τους οποίους νέοι και μορφωμένοι έφυγαν από τη χώρα για αναζήτηση εργασία σε χώρες του Βορρά. Βρισκόμαστε στη Σουηδία, όπου συναντήσαμε κάποιους από τους χιλιάδες Έλληνες που τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει εδώ για να αναζητήσουν το δικό τους χαμένο παράδεισο. Η Ελευθερία Γεροφωκά είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Έφυγε από την Ελλάδα πριν από 3 χρόνια και ήρθε στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας. Σήμερα, έχοντας μάθει και τη γλώσσα, σκηνοθετεί τη δική της παράσταση στην κρατική σκηνή Άγκερες. Τον πρώτο χρόνο όμως, η δουλειά της ήταν να τοποθετεί τα αντικείμενα στη σκηνή, να καθαρίζει το θέατρο και να πλένει τα ρούχα των ηθοποιών. Ήταν πολλές φορές που μπορεί να πήγαινα στο θέατρο και στο σπορβάγκνα. Σπορβάγκνα είναι το τρόλι, να με πιάναν τα κλάματα. Γιατί λες, κοίτα, πώς θα τα καταφέρω. Είναι μεγάλο το άγχος και το βάρος ενός μετανάστη. Επόμενη στάση, η ελληνική κοινότητα στο Γκέτεμπορκ. Εκεί συναντήσαμε τον Γιώργο Ζαπάρτα. Ήρθε εδώ πριν από 6 μήνες μαζί με τη γυναίκα και τα 2 του παιδιά. Δούλευε στο εμπορικό τμήμα μεγάλου δημοσιογραφικού οργανισμού, αλλά απολύθηκε το 2012. Τώρα μαθαίνει τη γλώσσα και ελπίζει να βρει σύντομα δουλειά. Δεν υπήρχε σε καμία των περιπτώσεων να μεταναστέψω ή να φύγω στα 40 μου. Mm-hmm. Ήταν μια αναγκαστική επιλογή, θα λέγαμε. Καθημερινά υπάρχει μεγαλύτερη ανασφάλεια στους ανθρώπους. Το αύριο δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Ενώ εδώ ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις τον επόμενο μήνα. Εγώ ξέρω ότι σε 6 μήνες από σήμερα θα έχω τελειώσει κάποια πράγματα. Έχεις ένα πρόγραμμα. Στην Ελλάδα δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και αυτή η αβεβαιότητα είναι που σε τρώει. Σαράκι γίνεται και σε τρώει. Στη Σουηδία, σε αντίθεση με την Ελλάδα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για γιατρούς. Ο Γιώργος Τσικαντιλάκης είναι χειρούργος ορθοπαιδικός. Έφυγε από την Ελλάδα λίγο πριν την κρίση, γιατί η κρίση στη δική του δουλειά ήταν ήδη αισθητή. Την ειδικότητα μπορείς πάντα να την επιλέξεις, αλλά δεν μπορείς να την κάνεις. Δηλαδή, τότε είχε, δεν ξέρω πώς είναι τώρα, τότε είχε πάρα πολύ μεγάλες αναμονές. Από ξέρω από 5 ετία, 7-8 χρόνια αναλόγως στην ειδικότητα. Οπότε, αν έρθει κάτι άλλο να κάνεις στο μεταξύ, ώστε να έχεις κάποιο εισόδημα, αναγκαστικά πρέπει να περιμένεις. Το 2012 έφτασαν στη Σουηδία 2.254 Έλληνες, κατά 45,4% περισσότεροι σε σχέση με το 2011. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων έφυγαν από τη χώρα τα τελευταία 4 χρόνια. Mobility of labor
Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, όπως περιγράφεται με ευρωπαϊκούς όρους, δεν είναι απαραίτητα καλή για τις χώρες από τις οποίες φεύγουν οι εργαζόμενοι. Η κοινωνική Ευρώπη δεν υπάρχει μόνο για τις πλούσιες χώρες της Ευρώπης. Και αν έχει διαβρωθεί, όπως έχει διαβρωθεί στις χώρες του Νότου και σε όσες χώρες έχουν χτυπηθεί από την κρίση στην Ανατολική Ευρώπη, τότε πιστεύω ότι τίθεται ένα σοβαρό θέμα ευρωπαϊκής πολιτικής, λέει ο καθηγητής εργασιακών δομών Τσάρλς Ούλφσον από το Πανεπιστήμιο Λινσόπινγκ της Σουηδίας. Όλοι ωστόσο παραδέχονται ότι τους λείπει η Ελλάδα και κυρίως οι δικοί τους άνθρωποι. Σκέφτονται τελικά να γυρίσουν πίσω. Δεν θα μπορούσα να ταιριάξω στο κλίμα ενός δημόσιου νοσοκομείου. Αν πήγαινα μόνο ως ιδιώτης. Αλλά οι κυρίοι δεν είναι κακοί για ιδιώτες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να φανταστώ πως μια χώρα βυθίζεται συνέχεια και πριν από τις εκλογές βρίσκονται ξαφνικά χρήματα, βγαίνουμε στις αγορές λεγόμενες, αυτό που γίνεται όταν, ας πούμε, χρωστάς, που λένε και στο χωριό μου, τις Μιχαλούς. Δεν έχω κλείσει καμία πόρτα. Ζούμε στην Ευρώπη. Μπορούμε να δουλεύουμε και στη Σουηδία και στην Ελλάδα και στη Γερμανία και στην Αίγυπτο, παντού. Αυτή τη στιγμή ζω εδώ, αλλά δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Μπορεί αύριο μεθαύριο να βρεθώ κάπου αλλού. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, γενικότερα στη ζωή. Να κινούμαστε λίγο σαν τα πουλιά. Όπως είδαμε ήδη στη Σουηδία, οι επαγγελματίες με σπουδές και γνώση ξενών γλωσσών δεν μεταναστεύουν πλέον από επιλογή αλλά από ανάγκη. Για να συζητήσουμε τις συνέπειες αυτού του φαινομένου διαρροής εγκεφάλων, το λεγόμενο brain drain, πάμε να συνδεθούμε με την Αθήνα και τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Γιώργο Παγουλάτο. Κύριε Παγουλάτο, ευχαριστούμε πολύ. Thank you. Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα που παλεύει να βγει από την κρίση και να επιστρέψει στην ανάπτυξη. Πιστεύετε ότι αυτή η μαζική φυγή των πλέον ταλαντούχων νέων ανθρώπων υπονομεύει αυτές τις προσπάθειες? Το πρόβλημα είναι ότι αν οι καλύτεροι και οι πιο ταλαντούχοι φεύγουν, και κυρίως αν δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν σε ένα σύντομο διάστημα, οι οικονομίες του Νότου που πρέπει να κάνουν μια μεγάλη αλλαγή, μια μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένο σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και παραγωγικότητας. Εάν χάσουν τους καλύτερους και τους πιο ταλαντούχους, τότε αυτή η μετάβαση σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης θα είναι πολύ δύσκολη. Μπορεί να εγκλωβιστούν σε ένα επίπεδο χαμηλής ανάπτυξης, σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, που θα παρατείνουν την ανεργία, τη στασιμότητα και θα κλειδώσουν τις οικονομίες του Νότου σε ένα φαύλο κύκλο. Οπότε υπάρχει ένας μεγάλος κίνδινος, η μετανάστευση του υψηλών προδιαγραφών εργατικού δυναμικού να οδηγήσει στην επιδείνωση ενός είδους αποσύνθεσης μέσα στην Ευρωζώνη. Έρχεσαι σε επαφή καθημερινά με νέους επαγγελματίες, φοιτητές, που μπορεί να αναρωτιούνται τι να κάνουν, να μείνουν ή να φύγουν. Τι απαντάτε? Δεν μπορώ να συμβουλέψω φοιτητές που είναι φιλόδοξοι και πρέπει να βρουν μια δουλειά να μείνουν, εάν δεν μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι το καλύτερο σενάριο είναι εκείνοι που φεύγουν να το κάνουν προσωρινά, ώστε να βελτιώσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο και να επιστρέψουν ώστε να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή προοπτική. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Πάμε τώρα να δούμε μερικά νέα για την Ουκρανία. Εξελίξεις λοιπόν έχουμε στην Ουκρανία. Ρώσοι στρατιώτες φωτογραφίζουν η ΗΠΑ στην ανατολική πλευρά της χώρας, την ώρα που η Μόσχα αρνείται την ύπαρξη Ρώσων στρατιωτών στην ανατολική Ουκρανία. Το State Department έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες μέλη των ρωσικών ειδικών δυνάμεων φαίνονται να βρίσκονται και να συμμετάσχουν σε επεισόδια. Παρά την εγχειρία τώρα που υπεγράφει στη Γενέβη, η Ανατολική Ουκρανία παραμένει καζάνι που βράζει, καθώς υπάρχουν αλληλοκατηγορίες για μη τήρηση της εφαρμογής της συμφωνίας. Ενώ στο Κίεβο βρίσκεται και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζον Μπαϊντεν. Να δούμε τα σχετικά βίντεο.
Την ώρα που η Μόσχα αρνείται την ύπαρξη Ρώσων στρατιωτών στην Ανατολική Ουκρανία, το State Department έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες μέλη των ρωσικών ειδικών δυνάμεων φαίνονται να βρίσκονται και να συμμετέχουν στα επεισόδια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριζαν ότι υπάρχουν Ρώσοι στρατιώτες πριν τη δημοσίευση των φωτογραφιών. Δηλώναμε ότι πιστεύουμε πως υπάρχει σχέση μεταξύ της Ρωσίας και των ενόπλων που έχουμε δει στην Ανατολική Ουκρανία, την Κριμαία και σε άλλες περιοχές. Αυτό είναι απλώς μια φωτογραφική απόδειξη των όσων υποστηρίζαμε. Στις φωτογραφίες που έχει στην κατοχή του ο ΑΣΕΜ, μεταξύ άλλων φαίνεται ένας Ρώσος, ο οποίος συμμετείχε στα επεισόδια στο Κράματορσκ, το Σλαβιάνσκ, αλλά και στην επιχείρηση της Ρωσίας στη Γεωργία το 2008. Παρά την εκεχηρία που υπεγράφει στη Γενέβη από την τετραμερή διάσκεψη, η Ανατολική Ουκρανία παραμένει καζάνι που βράζει. Στο Λουγκάνσκ συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές έξω από κυβερνητικό κτίριο που έχει καταληφθεί από φιλορώσους, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Ρωσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να δημιουργηθεί ένα είδος κέντρο επιχειρήσεων στο Ντόνετσκ που θα συντονίσει τους διαδηλωτές. Δεν υποστηρίζουμε την παρούσα κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία αυθαίρετα και επιβάλλει τον νόμο της. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ουκρανίας, οι πολίτες εκλέγουν κυβερνήσεις. Στο Λουγκάνσκ και σε άλλες πόλεις της Ανατολικής Ουκρανίας συγκεντρώθηκαν πολίτες που τάσσονται υπέρ του δημοψηφίσματος στις 11 Μαΐου για να συζητήσουν σχετικά με τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν προς ψήφιση. Ανάμεσα σε αυτά που συζητούν είναι η δημιουργία ομόσπονδου κράτους, το πού πρέπει να ανήκει αυτό και το ποια θα πρέπει να είναι η θέση της ρωσικής γλώσσας μέσα σε αυτό. Μετά τους πυροβολισμούς στο Σλόβιανσκ, στο Ντόνετσκ, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ακόμα πτώματα ανασύρθηκαν από το ποτάμι. Την υποστήριξή του προς τους πολίτες που δοκιμάζονται θέλησε να δείξει ο Γερμανός πιανίστας Ντάβιντε Μαρτέλο, που έδωσε συναυλία στο κέντρο της πόλης. Με το ρωσικό εθνικό ύμνο να αντυχεί στο Λουγκάνσκ, οι ρωσόφωνοι ενισχύουν την παρουσία τους στα κατηλημένα κτίρια διοίκησης της πόλης. Στο κέντρο του Λουγκάνσκ πραγματοποιήθηκε διαδήλωση 2.000 ατόμων που φώναζαν φιλορωσικά συνθήματα. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον μέσω της εκπροσώπου του State Department Τζεν Ψάκη σε ερώτηση στο Twitter απάντησε ότι υπάρχουν ακόμη πολλές επιλογές για κυρώσεις μέχρι ότου να στοχεύσουν στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε μια προσπάθεια στήριξης της κυβέρνησης του Κιέβου έφτασε στην Ουκρανική πρωτεύουσα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν για συνομιλίες με την ηγεσία της χώρας. Η Μόσχα δια του Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ επιμένει ότι η Ουκρανική κυβέρνηση δεν τηρεί τα συμπεφωνηθέντα. Η συμφωνία της Γενέβης όχι μόνο δεν εφαρμόζεται, αλλά γίνονται βήματα κυρίως από όσους έχουν καταλάβει την εξουσία στο Κίεβο, που συνιστούν παραβίαση των αποφάσεων της Γενέβης. Οι αρχές δεν κάνουν το παραμικρό, δεν έχουν σηκώσει το δαχτυλάκι τους να εξαλείψουν τις αιτίες που αποτελούν τη βάση της βαθιάς κρίσης στην Ουκρανία. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε γελίους τους ισχυρισμούς του Κιέβου ότι έχει βρεθεί στην Ουκρανία ρωσικός οπλισμός, υποστηρίζοντας ότι αντιθέτως σε τηλεοπτικές εικόνες έχουν καταγραφεί αμερικανικά όπλα. Στο Κίεβο για συναντήσεις με την Ουκρανική κυβέρνηση βρίσκεται ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν. Σύμφωνα με ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσιγκτον προσφέρει πακέτο τεχνικής βοήθειας που θα είναι επικεντρωμένο στην ενέργεια. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, που βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να υποδεχτεί τον Μπάιντεν, έκανε δηλώσεις για την υπόθεση της απαχθήσας Ουκρανής δημοσιογράφου που απελευθερώθηκε. Πιστεύουμε ότι η ρωσική πλευρά, όπως και εμείς, καταδικάζει τις πράξεις των εξτρεμιστών. Στράφηκαν εναντίον δημοσιογράφων και πολιτών. Αυτό είναι τρομοκρατία, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρί Τεστίτσια. 29χρονη δημοσιογράφος κρατούνταν στο κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Σλαβιάνσκ από φιλορώσους αυτονομιστές. Την ανέκριναν, αλλά δεν την κακοποίησαν, είπε μετά την απελευθέρωσή της. Μου έδιναν φαγητό και νερό. Κανείς δεν ήταν βίαιος μαζί μου. Κάποιες φορές προσπάθησαν να με τρομάξουν. Αλλά αν υπήρχε κάτι σοβαρό, σίγουρα θα σας το έλεγα.
Если бы что-то было, я бы сказала. Все, это закончено. Η Ιρμακράτ είπε ακόμα ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το δεύτερο Ουκρανό δημοσιογράφο που φημολογείται ότι κρατείται εδώ και μία εβδομάδα από τους ίδιους ανθρώπους στο ίδιο κτίριο. Πάμε να δούμε τώρα το προφίλ των υποψηφίων για την Προεδρία της Κομισιόν. Το Euronews βρέθηκε με κάποιους από αυτούς κατά την προεκλογική τους εξετία στην Νότια Γαλλία και αναζήτησε απαντήσεις για το είδος της Ευρώπης που επιδιώκουν. Να δούμε λοιπόν τι δήλωσαν. The name, this man? Yes, do you know him? Lech Wałęsa? Lech Wałęsa? No. No, no, no. I don't know. No. I don't know, I'm sorry. Η Σκα Κέλλερ και ο Ζωσέ Μποβέ είναι μάλλον άγνωστοι στην πλειοψηφία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι όμως, είναι υποψήφιοι για την Προεδρία της Κομισιόν. No, and no, unfortunately. I'm sorry. No. Non plus. Non plus? Non, non plus. D'accord. Σε αντίθεση με τους σοσιαλιστές και τους συντηρητικούς, οι πράσινοι έχουν προκρίνει για τις ευρωεκλογές δύο υποψηφίους για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Γερμανίδα Σκα Κέλλερ και τον Γάλλο Ζωζέ Μποβέ. Βρεθήκαμε μαζί τους κατά την προεκλογική τους εκστρατεία στη Νότια Γαλλία και αναζητήσαμε απαντήσεις για το είδος της Ευρώπης που επιδιώκουν. Ο Γάλλος συνδικαλιστής Ζωζέ Μποβέ γεννήθηκε πριν 60 χρόνια στην περιοχή Ταλάνς κοντά στον Μπορντό. Μόλις 32 ετών, Φρανσίσκα Κέλλερ μεγάλωσε στο Βραδεμβούργο, στην γερμανική πόλη Γκούμπεν, που βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία. Ο Μποβέ είναι αρκετά γνωστός στην Γαλλία, αν και από πολλούς χαρακτηρίζεται ως επαγγελματίας ταραχοποιός. Έγινε παγκοσμίως γνωστός το 1999, όταν συνελήφθη και φυλακίστηκε επί 44 ημέρες για την καταστροφή καταστήματος McDonald's σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στις επεισοδιακές διαδηλώσεις του Seattle που σήμαναν την γέννηση του κινήματος κατά της παγκοσμιοποίησης. Ξέρω τον Ζωζέ Μποβέ πολύ καλά, θα έλεγα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια. Είμαι ικανός να εξηγήσει τι κάνει. Πιθανότατα πάντα ήταν έτσι, δηλαδή να είναι στην πρωτοπορία. Καταφέρνει να διαμορφώνει με τέτοιο τρόπο τις καταστάσεις που εμφανίζονται οι υπόλοιποι αναγκασμένοι να τον ακολουθήσουν. Όμως νομίζω ότι είναι κάποιος που δεν επιθυμεί να δρά μόνος του, αλλά μαζί με άλλους. Ο Ζωζέ Μποβέ είναι φίλος. Είναι κάποιος που άρχισα να εκτιμώ ακόμα περισσότερο τα τελευταία 5 χρόνια, από τότε που ήρθε εδώ στο Κοινοβούλιο. Θα έλεγα ότι είναι καλός στη στρατηγική. Ο Ζωζέ είναι από αυτούς που βάζουν στόχους και στη συνέχεια διαμορφώνουν τη στρατηγική τους. Αυτή μπορεί να είναι ο διάλογος, αλλά δεν διστάζει να είναι πιο δραστικός, αν παρατηρεί ακινησία. Μου αρέσουν οι πολιτικοί που έχουν στρατηγική, οι άνθρωποι που αγωνίζονται για να προβάλλουν τις ιδέες τους. Ο Ζωζέ είναι ένας από αυτούς, από τους αγαπημένους μου. Η Κέλλερ είναι η μόνη γυναίκα υποψήφια για την Προεδρία της Κομισιόν και επίσης η πιο νέα σε ηλικία που διεκδικεί την ανώτατη θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι ωραίο ζευγάρι. Η Σκα, που είναι ακόμα πολύ νέα, φέρνει την νεανική ορμή. Πραγματικά εμπνέει εμπιστοσύνη και δείχνει να διαθέτει δύναμη και αντοχή. Και στη συνέχεια ο μεγαλύτερος, ο έμπειρος μαχητής, Ζωζέ Μποβέ. Για πολλούς, όχι μόνο για τους πράσινους, αλλά και για όσους ζητούν πραγματικά υγιεινό φαγητό, είναι ένας πολύ γνωστός μαχητής. Τον ξέρουν από τότε που πριν 20-30 χρόνια προσπάθησε να ξεριζώσει γενετικά τροποποιημένα φυτά ή όταν διαδήλωνε εναντίον των McDonald's protestiert hat. Η Σκα είναι νέα και έμπειρη. Θα πείτε, πώς μπορείς να είσαι και νέος και έμπειρος? Κι όμως, η Σκα ασχολήθηκε με την πολιτική από τότε που ήταν 13-14 χρονών. Κατά συνέπεια, με δεδομένη την ηλικία της, έχει ήδη εμπειρία 10-12 ετών. Αυτό την κάνει ένα μοναδικό πρόσωπο. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι έχει αρκετή θετική ενέργεια. Επομένως είναι για εμένα η κατάλληλη προσωπικότητα. Σε αντίθεση με τους σοσιαλιστές και τα άλλα κόμματα, οι πράσινοι οργάνωσαν διαδικτυακές προκριματικές εκλογές με δικαίωμα ψήφου για όλους τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Η
υπό αυτήν την έννοια οι πράσινοι μπορούν να ισχυρίζονται ότι πρωτοπορούν. Η Κέλλερ δεν έχει την φήμη του Ζωζέ Μποβέ, αλλά με την υποψηφιότητά της οι πράσινοι υποστηρίζουν ότι δίνουν την δυνατότητα στους νέους της Ευρώπης να συμμετάσχουν σε ανώτατο επίπεδο στις πολιτικές συζητήσεις. Και οι δύο υποστηρίζουν ότι το σημερινό σύστημα είναι άδικο. Νομίζω ότι τα δικαιώματα των προσφύγων είναι ένα θέμα που πηγαίνει στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια κοινωνία είναι καλή όταν φροντίζει για τους ανθρώπους που αναζητούν προστασία και δεν έχουν φωνή. Και αυτό δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια μάταιη πολιτική απομόνωσης, προσπαθώντας να κρατήσει μακριά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αλλά τους υποσχεθήκαμε προστασία. Υπογράψαμε τη Συνθήκη της Γενέβης. Είναι υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που αναζητούν προστασία και επίσης θα πρέπει να το εφαρμόσουμε αυτό συγκεκριμένα στα σύνορα, αλλά επίσης και εντός της Ευρωπαϊκής. Για μένα ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα θα είναι η κλιματική κρίση. Να μπορέσουμε να βρούμε απαντήσεις και να δώσουμε λύσεις, επενδύοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να οργανώσουμε την ενεργειακή μετάβαση, να αφήσουμε πίσω μας τον άνθρακα. Αν δεν το κάνουμε, οι συνέπειες για τους κατοίκους της Ευρώπης θα είναι δραματικές. Επομένως, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές απαντήσεις και μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση στην κρίση. Ενώ λοιπόν για τον Μποβέ ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η κλιματική αλλαγή, η Κέλλερ επιμένει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των προσφύγων. Η Γερμανίδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια πιο μετριοπαθής φωνή σε σχέση με τον Γάλλο συνυποψηφιό της, που έχει πιο ριζοσπαστικό χαρακτήρα. Αυτό δημιουργεί μια ισορροπία ανάμεσα στους δύο υποψηφίους των Ευρωπαίων Πρασίνων για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, μοιράζονται τα ίδια οράματα οι Γάλλοι με τους Γερμανούς πράσινους? Δεν έχουμε την ίδια ιστορία. Αλλά σήμερα, μετά από 30 χρόνια, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί πράσινοι έχουμε τις ίδιες στρατηγικές. Και οι δύο είμαστε ριζοσπαστικοί στον τρόπο σκέψης, αλλά ρεαλιστές στον τρόπο δράσης. Και οι δύο παραδέχονται ότι έχουν μηδαμινές πιθανότητες να είναι ανάμεσα στους τελικούς υποψηφίους για την Προεδρία της Κομισιόν. Ωστόσο, αμφότεροι υποψήφοι επιθυμούν να φέρουν το πράσινο χρώμα στην ευρωπαϊκή προεκλογική εκστρατεία και έχουν τις δικές τους απόψεις για το πώς θα έπρεπε να είναι η Ευρώπη. Σήμερα υπερασπιζόμαστε αξίες που βασίζονται στην κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, σε θεμελιώδη δικαιώματα. Οι δημοκρατικοί θεσμοί πρέπει να ισχύουν και σε ζητήματα οικονομίας. Οι δημοσιονομικές λύσεις απαιτούν ρεαλιστικές ευρωπαϊκές πολιτικές. Για την ακρίβεια, σήμερα υπάρχει μόνο μία λύση, μια ομοσπονδιακή Ευρώπη. Για μένα το όνειρο της Ευρώπης είναι επίσης η ιδέα ότι κανένας δεν θα πέσει, κανείς δεν θα βρει τον εαυτό του στο έδαφος, αλλά πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη και χεία βοηθείας. Γι' αυτό πρέπει να πολεμήσουμε, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να υπερασπιστούμε αυτές τις αξίες της αλληλεγγύης. Στην Τουλούζη, στην Νότια Γαλλία, το Δίδυμο των Πρασίνων προσπάθησε να δώσει πράσινο χρώμα στην προεκλογική περίοδο, εν ώψη της 25ης Μαΐου, της ημέρας που η Ευρώπη προσέρχεται στην κάλπη και επιλέγει για το μέλλον της. Και από τη Νότια Γαλλία θα πάμε τώρα στη Νότια Κορέα, όπου με ταχύτερους ρυθμούς συνεχίζεται η ανάρση των σωρών από το μοιραίο οχηματογωγό. Στην πλειοψηφία τα θύματα ήταν μαθητές. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Με ταχύτερους ρυθμούς συνεχίζεται η ανάρση σωρών από το μοιραίο πλοίο στη Νότια Κορέα. Ο τελευταίος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για περισσότερους από 100 νεκρούς και 200 αγνοωμένους που πλέον θεωρούνται και αυτοί νεκροί. Η πλειονότητα των θυμάτων είναι μαθητές. Παρά τις επανειλημμένες απόπειρες του κυβερνήτη του πλοίου να ζητήσει συγγνώμη, η πρόεδρος της χώρας Παρκ Γκέουν-χε διακήρυξε ότι οι ενέργειες του καπετάνιου και κάποιων μελών του πληρώματος ισοδυναμούν με φόνο. Οι αρχές συνέλαβαν άλλα 4 μέλη του πληρώματος. Στο ένταλμα σύλληψης αναφέρεται ότι ο καπετάνιος πραγματοποίησε επικίνδυνο ελιγμό χωρίς να μειώσει ταχύτητα. Μεταξύ των μελών του πληρώματος πάντως υπήρξαν και ηρωικές φιγούρες, όπως τις 22χρονες Ζι Γιάνγκ. Επιζήσαντες από την τραγωδία διηγήθηκαν σε κορεατικά μέσα ότι μέχρι την τελευταία στιγμή βοηθούσε τους επιβάτες. Στο
Στο Ιράκ τώρα πραγματοποιούνται πολύ νεκρές επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα. 33 νεκροί και περισσότεροι από 80 τραυματίες είναι ο απολογισμός μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων σε ολόκληρη την Ιρανική επικράτεια. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες εκδηλώθηκαν 8 διαφορετικές ενέργειες, είτε με την μορφή επιθέσεων αυτοκτονίας, είτε ενεργοποίησης εκρηκτικών μηχανισμών. Περισσότερες πληροφορίες στο βίντεο που ακολουθεί. «33 νεκροί και περισσότεροι από 80 τραυματίες είναι ο απολογισμός μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων σε ολόκληρη την Ιρακινή επικράτεια. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες εκδηλώθηκαν 8 διαφορετικές ενέργειες, είτε με τη μορφή επιθέσεων αυτοκτονίας είτε ενεργοποίησης εκρηκτικών μηχανισμών. Το πλέον πολύ νεκρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Σουβαΐρα όταν ο καμικάζι έριξε το αυτοκίνητο γεμάτο εκρηκτικά σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να βρουν ακαρίο θάνατο 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 19. Η κλιμάκωση της Δευτέρας διαδέχεται τις επιθέσεις της Κυριακής, κατά την οποία 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν σε όλο το Ιράκ, ενώ η χώρα έχει βυθιστεί στον αένα ο κύκλο διαθρησκευτικής βίας. Αντιδράσεις σημειώθηκαν για τις εκλογές του Ασάντ. Με σκεπτικισμό η διεθνής κοινότητα και ειρωνικά σχόλια αντιπολίτευση υποδέχθηκαν την ανακοίνωση του καθεστώτος Αλ-Ασάντ ότι στις 3 Ιουνίου θα γίνουν εκλογές. Με τον εμφύλιο να μένεται, όπως αποδεικνύουν οι νέες εκλογές από το Χαλέπι, και εκατομμύρια εκτοπισμένους, τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι στόχος του Μπασάρ Αλ-Ασάντ είναι να θάψει την πιθανότητα οποιασδήποτε πολιτικής λύσης. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Με σκεπτικισμό η διεθνής κοινότητα και ειρωνικά σχόλια η αντιπολίτευση υποδέχτηκαν την ανακοίνωση του καθεστώτος Άσαντ ότι στις 3 Ιουνίου θα γίνουν εκλογές. Με τον εμφύλιο να μένεται, όπως αποδεικνύουν οι νέες εικόνες από το Χαλέπι και εκατομμύρια εκτοπισμένους, τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι στόχος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ είναι να θάψει την πιθανότητα οποιασδήποτε πολιτικής λύσης. Παροδία δημοκρατίας χαρακτήρισε τέτοιες εκλογές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το State Department σημείωσε ότι το καθεστώς Άσαντ δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ αξιόπιστες, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Εκπρόσωπος του Εθνικού Συριακού Συνασπισμού δήλωσε ότι οι εκλογές δεν θα δώσουν νομιμοποίηση στον Άσαντ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συριακής Βουλής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι την 1η Μαρτίου και πρέπει να κατοικούν στη χώρα, γεγονός που αυτομάτως αποκλεί τους εξόριστους αντιπάλους του Άσαντ. Στη ΣΥΠΑ θα μεταφερθούμε τώρα, όπου ερωτήματα ανασφάλειας δημιουργήθηκαν μετά την πτήση 16χρονου σε τροχό αεροσκάφους. Εξηγήσεις λοιπόν καλούνται να δώσουν για το συγκεκριμένο θέμα οι ειδικοί σε θέματα ασφαλείας αεροδρομίων και πτήσεων στις ΗΠΑ μετά την ιστορία του 16χρονου στην Καλιφόρνια. Ο νεαρός, αφού μπήκε απαρατήρητος στην πίστα του αεροδρομίου Σαν Χωσέ, κατάφερε να κρυφτεί στον χώρο όπου βρίσκεται το υδραυλικό σύστημα του εμπρός του τροχού και να κάνει το 5-ωρο ταξίδι έως τη Χαβάη. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Εξηγήσεις καλούνται να δώσουν οι ειδικοί σε θέματα ασφαλείας αεροδρομίων και πτήσεων στις ΗΠΑ μετά την ιστορία ενός 16χρονου στην Καλιφόρνια. Ο νεαρός, αφού μπήκε απαρατήρητο στην πίστα του αεροδρομίου Σαν Χωσέ, κατάφερε να κρυφτεί στο χώρο που βρίσκεται το υδραυλικό σύστημα του εμπρός του τροχού και να κάνει το 5-ωρο ταξίδι στο Μάουι στη Χαβάη. Λόγω του ψύχου στη διάρκεια της πτήσης έχασε τις αισθήσεις του και μία ώρα μετά την προσγείωση τις ξαναβρήκε και κατέβηκε μόνος του από τον τροχό. Κανένα σύστημα δεν είναι 100% ασφαλές και είναι πιθανό να περάσει κάποιος από την περίφραξη του αεροδρομίου, ιδιαίτερα με την κάλυψη του σκοταδιού, χωρίς να εντοπιστεί. Από ό,τι φαίνεται αυτό έκανε και ο νεαρός. Ο 16χρονος που ζει από θαύμα δεν αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατηγορία και όπως διαπιστώθηκε το είχε σκάσει από το σπίτι του μετά από οικογενειακό καυγά. Μετά το φιάσκο στο αεροδρόμιο Σαν Χωσέ στην Καλιφόρνια, οι ειδικοί αναθεωρούν τα μέτρα ασφαλείας. Θα δούμε τώρα τις δημόσιες εκδηλώσεις για το θάνατο του διάσημου συγγραφέα Γκραμπιέλ Γκαρσία Μάρκες που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες του Μεξικού και της Κολομβίας, όπου άλλωστε ο συγγραφέας μοιράστηκε και τη ζωή του. Στην πόλη του Μεξικό, οι πρόεδροι των δύο χωρών συμμετείχαν στην τελετή μνήμης για τον Γκάμπο, ο οποίος πέρασε περισσότερες από 3 δεκαετίες εκεί. Να δούμε ένα απόσπασμα. Δημόσιες εκδηλώσεις για το θάνατο του διάσημου συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες πραγματοποιήθηκαν στις δύο χώρες που μοιράστηκαν τη ζωή του, την Κολομβία και το Μεξικό. Στην πόλη του Μεξικού, οι πρόεδροι των δύο χωρών συμμετείχαν στην τελετή μνήμης για τον Γκάμπο, ο οποίος πέρασε περισσότερες από 3 δεκαετίες εκεί.
Αν θέλουμε να ορίσουμε έναν εκπρόσωπο της Λατινικής Αμερικής με ένα σύμβολο συναισθήματος γενοδορίας μεγαλείου, τότε ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες θα ήταν ο ιδανικός υποψήφιος. Νωρίτερα στην Αρακατάκα, γενέτειρα και πόλη όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια, οι κάτοικοι πραγματοποίησαν τη δική τους εκδήλωση για το γνωστότερο τέκνο της πόλης. Υπάρχει ένα συνέστημα νοσταλγίας και πόνου με έναν θάνατο που συνδέεται τόσο πολύ με την κοινότητα της Αρακατάκα, με τη χώρα και τη Λατινική Αμερική. Οι ουρανοί άνοιξαν. Ο λαός στην Αρακατάκα πενθεί βαθύτατα. Θρηνεί για το θάνατο του συγγραφέα και ο ουρανός συνωμότησε με την Αρακατάκα σε αυτό το κλάμα. Παρά το ότι η σωρός του έχει αποτεφρωθεί, η οικογένειά του δεν έχει αποφασίσει ακόμη που θα σκορπιστεί η τέφρα του, ενώ τις επόμενες ημέρες οι εκδηλώσεις μνήμης θα κορυφωθούν. Θα αφήσουμε τώρα τις πολιτικές εξελίξεις και θα πάμε να δούμε μερικές κοινωνικές. Νέοι εθελοντές ταξιδεύουν και βοηθούν άρρωστα παιδιά. Το Generation ταξίδεψε στην καρδιά της Τρανσυλβάνιας για να συναντήσει νέους εθελοντές. Για ένα χρόνο αυτή η ομάδα θα ταξιδεύει και θα βοηθάει άρρωστα παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία έχει πλέον ενσωματωθεί στο νέο Erasmus Plus. Το πρόγραμμα αυτό προτείνει μια σειρά δράσεων σε νέους ηλικίας από 18 έως και 30 ετών. Να δούμε αυτό το αρκετά ενδιαφέρον βίντεο. Το Generation Y ταξίδεψε στην καρδιά της Τρανσυλβανίας για να συναντήσει νέους εθελοντές. Για έναν χρόνο αυτή η ομάδα ταξιδεύει και βοηθάει άρρωστα παιδιά. Θέλω να συνδυάσω με δημιουργικό τρόπο δύο τομείς, την τέχνη και την εργασία με παιδιά. Αυτό προσπαθώ να κάνω και θέλω να συνεχίσω και μετά τον πρώτο χρόνο. Η εθελοντική προσφορά αποτελεί πηγή έμπνευσης για την Λίζα, που φτιάχνει ταινίες με βάση την εμπειρία της. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Λίζα έφυγε από την Αυστρία και ήρθε στο Κλούζ Ναπόκα στη Ρουμανία. Πέρυσι τελείωσα το λύκειο και έψαχνα τρόπους για να φύγω στο εξωτερικό. Δεν είχα όμως χρήματα. Ευτυχώς κάποιοι φίλοι μου μίλησαν για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία αποτελεί πλέον τμήμα του νέου Erasmus Plus. Το πρόγραμμα αυτό προτείνει μια σειρά δράσεων σε νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών. Όπως η Λίζα, έτσι και ο Χούλιο από την Ισπανία, η Χάνα από την Αγγλία και η Βίβιαν από τη Γερμανία βρέθηκαν εδώ για να βοηθήσουν άρρωστα παιδιά. Δεν ήξερα τι θέλω να σπουδάσω και ήθελα να κάνω κάτι χρήσιμο. Οπότε σκέφτηκα να ταξιδέψω για ένα χρόνο και να συμμετέχω σε αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Η ομάδα προετοιμάζει το υλικό που θα παρουσιάσει σε ειδικό κοινό. Συχνά δουλεύουμε μαζί πριν πάμε σε κάποια νοσοκομεία. Άλλες φορές ο καθένας δουλεύει μόνος του και στη συνέχεια μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας. Μέσα από την κουβέντα αλλά και τις διαφωνίες μας καταλήγουμε σε συγκεκριμένες δράσεις. Ακολουθούμε τον Χούλιο και τη Χάνα, που κάποιοι αποκαλούν υπερήρωες. Έχουμε χωριστεί σε δύο ομάδες. Εγώ και ο Χούλιο πηγαίνουμε στο τμήμα παιδιατρικής και στο νεφρολογικό τμήμα. Μοιράζουμε τις ημέρες της εβδομάδας αλλά και τις βάρδιες. Η Λίζα και η Βιβί πηγαίνουν σε δύο άλλα νοσοκομεία. Την Παρασκευή όλοι μαζί ερχόμαστε στην ψυχιατρική κλινική. Εδώ αναπτύσσουμε τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Αυτό που κάνουμε δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Δεν ξέρουμε και δεν θέλουμε να μάθουμε ποια ασθένεια έχουν. Δουλειά μας δεν είναι να γιατρέψουμε τα παιδιά. Είμαστε εδώ για να γεμίσουμε τον χρόνο τους με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. Όταν δουλεύεις με αυτά τα παιδιά, είναι λάθος να ξεκινάς με προκαταλήψεις και όρια. Δηλαδή να σκέφτεσαι τι μπορούν να κάνουν και τι όχι. Κάθε παιδί είναι ένας κόσμος και οι περιορισμοί απλά μας παγιδεύουν. Η Ιωάννα Μπερέ συντονίζει αυτή την εθελοντική ομάδα και μας εξηγεί γιατί ονομάζεται «Προχώρα, πρόσφερε
κέρδισε. Εσύ ως εθελοντής ξεβολεύεσαι και βγαίνεις από την άνεσή σου, από το σπίτι σου. Δίνεις χρόνο, ενέργεια και βοηθάς στην ανθρώπου σου που έχουν ανάγκη. Νομίζω όμως πως κερδίζεις ως άνθρωπος, πως βελτιώνεσαι. Έχω ευθύνη, ειδικά στις μέρες που ζούμε. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Δεν μπορώ να δουλέψω στη χώρα μου λόγω της πολιτικής κατάστασης. Αισθάνομαι όμως πως μπορούμε να βοηθήσουμε και να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Όμως και εμείς κερδίζουμε σημαντικές εμπειρίες. Νομίζω πως οι άνθρωποι πια κατανοούν την αξία του εθελοντισμού. Πέρα από την προσφορά στην κοινότητα, ο εθελοντής επωφελείται αφού γίνεται καλύτερος άνθρωπος και νιώθει κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας. Τελικά, ο εθελοντής βοηθάει τον εαυτό του. Οι ιστορίες του Generation Y συνεχίζονται στις σελίδες του Euronews στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το επόμενο μας θέμα έχει και αυτό να κάνει με τα παιδιά. Αυτή τη φορά όμως για το κατά πόσο η πρώιμη μάθηση είναι σημαντική. Ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία. Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η πρώιμη μάθηση δίνει στα παιδιά ένα προβάδισμα. Όταν πηγαίνουν στο σχολείο, τι είδης εκπαίδευση και για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να τη λάβει, είναι μερικά από τα θέματα που θα απαντηθούν στο επόμενο βίντεο. Καινοτομώντας την εκπαίδευση. Learning World. Σε συνεργασία με την WISE. Μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι η πρώιμη μάθηση δίνει στα παιδιά ένα προβάδισμα όταν πηγαίνουν στο σχολείο. Τι είδους εκπαίδευση πρέπει να λάβουν και για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, εξετάζουμε διάφορες προσεγγίσεις. Στην Νότια Αφρική, πολλά παιδιά χρειάζονται κατάλληλη τροφή και ρουχισμό, πόσο μάλλον εκπαίδευση. Κάτι τόσο απλό όσο ένα παιχνίδι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός παιδιού. Ας ρίξουμε μια ματιά. Μοιάζουν με φρέσκα λουλούδια που ξεραίνονται επειδή δεν λαμβάνουν το απαιτούμενο νερό. Τα παιδιά στο Ντέρμπαν της Νοτιού Αφρικής, εκτός από το φαγητό, το μόνο που κάνουν στο παιδικό σταθμό είναι να περιμένουν πότε θα έρθουν να τα πάρουν οι γονείς τους. Νιώθω άσχημα γι' αυτό, επειδή δεν έχω χρήματα για να αγοράσω παιχνίδια. Τα χρήματα που έχω τα διαθέτω για φαγητό για τα παιδιά. Πρέπει να τους προσφέρω παιχνίδια και στεναχωριέμαι που δεν υπάρχουν χρήματα γι' αυτό. Τέτοιου είδους νηπιαγωγεία χωρίς κάποια επωνυμία ανθίζουν στις φτωχογειτονιές του Thousand Hills. Για κάποιους γονείς είναι η μόνη επιλογή. Η Angel Bujusigwe είναι ανήπαντρη μητέρα με ένα τρίχρονο κοριτσάκι. Αν δεν υπήρχαν παιδικοί σταθμοί, δεν θα μπορούσε να εργάζεται ως οικιακή βοηθός. Τουλάχιστον προσέχουν το παιδί μου. Μετά τις 5 τελειώνω τη δουλειά και μπορώ να έρθω να την πάρω. Είμαι πολύ χαρούμενη που το παιδί μου πηγαίνει στο βρεφονηπιακό σταθμό. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η εκπαιδευτική απραξία στους παιδικούς σταθμούς αποτρέπει την ανάπτυξη των παιδιών σε γνωστικό επίπεδο, καθιστώντας οποιαδήποτε μάθηση σε μεγαλύτερη ηλικία ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ιαν Κορμπισλάι, οι κακές σχολικές επιδόσεις των μικρών παιδιών οφείλονται σε ελλείψεις της πρώιμης μάθησης. Αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, θα είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά αυτά να καλύψουν το μαθησιακό τους κενό. Είναι εφικτό να καλύψουν το κενό, πλην όμως εξαιρετικά δύσκολο. Τα πρώτα 7 χρόνια είναι ζωτική σημασία για την εξέλιξη ενός παιδιού, ιδιαίτερα για τη γνωστική του ανάπτυξη. Αν ένα παιδί δεν έχει απολύτως κανένα ερέθισμα στα πρώτα 7 χρόνια της ζωής του, είναι σχεδόν αδύνατον να καλύψει μετέπειτα το κενό. Η ΜΚΟ Unlimited Child είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα με στόχο τη διανομή εκπαιδευτικών παιχνιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ντέρμπαν. Οι εθελοντές συμβάλλουν στην προσπάθεια. Αξιοποιούν τις ικανότητές τους και προσφέρουν χρήματα για παιχνίδια. Γνωρίζουν πώς να κατασκευάζουν διάφορα πράγματα. Ξέρουν πώς να συμπληρώνουν ένα παζλ. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, τα παιδιά μεταφέρουν τη γνώση τους στο δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά που την χάνουν προσχολικής εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερη απόδοση στα πρώτα χρόνια του σχολείου σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά. Μέχρι στιγμής 370 παιδικοί σταθμοί έχουν γραφτεί στο πρόγραμμα που εξυπηρετεί περίπου 32.000 παιδιά. Στόχος είναι ο αριθμός αυτός να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο.
Η επικοινωνία, το παιχνίδι και η δραστηριότητα με τα παιδιά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την πορεία τους στο σχολείο. Θα μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διερευνήσουμε το πρόγραμμα των 30 εκατομμυρίων λέξεων. Η γιατρός Ντάνα Σασκάιτ ειδικεύεται στις χειρουργικές επεμβάσεις για τοποθέτηση κοχλιακών εμφυτευμάτων στα αυτιά των μικρών παιδιών. Έχει επισημάνει μεγάλες διαφορές στο πόσο γρήγορα παρόμοιες περιπτώσεις παιδιών αντιλαμβάνονται τον ήχο. Μετά την εμφύτευση παρατηρώ σημαντικές διαφορές στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών, στον προφορικό και γραπτό λόγο. Αυτή η διαφοροποίηση σχετίζεται πάντα με τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Αυτό οδήγησε την Ντάνα Σασκάιτ σε μια έρευνα που αναδεικνύει κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, οι οποίες επηρεάζουν την επικοινωνία των γονιών με τα παιδιά τους. Η μελέτη έδειξε ότι σε ηλικία 4 ετών, τα παιδιά που μεγαλώνουν σε εύπορες οικογένειες έχουν ακούσει 30 εκατομμύρια περισσότερες λέξεις από τα παιδιά φτωχών οικογενειών. Η γιατρός θέσπισε το πρόγραμμα 30 εκατομμύρια λέξεις. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη μείωση σε αυτό το χάσμα των λέξεων, βοηθώντας τους γονείς με χαμηλό εισόδημα στην επικοινωνία με τα παιδιά τους. Τα παιδιά δεν γεννιούνται έξυπνα. Γίνονται έξυπνα από τους γονείς που τους μιλούν και ασχολούνται μαζί τους. Εφιστώντας την προσοχή στον τρόπο που μιλάνε στα παιδιά και συζητώντας με τους γονείς, δημιουργείται αμέσως μια σύνδεση. Μέλη του προγράμματος επισκέπτονται σπίτια και λένε στους γονείς πώς να αναπτύξουν το λεξιλόγιο των παιδιών τους μέσω της συνομιλίας. Ένα άλλο εργαλείο είναι μια συσκευή καταγραφής της αλληλεπίδρασης γονέα παιδιού που είναι ενσωματωμένη σε ένα ειδικά κατασκευασμένο γυλαίκο. Το γράφημα καταδεικνύει στους γονείς τον πραγματικό αντίκτυπο που έχει η επικοινωνία τους. Το λογισμικό μπορεί να μας δείξει πόσες λέξεις αναφέρονται στο παιδί, πόσες συνομιλίες έχουν γίνει και για πόσο χρονικό διάστημα παρακολουθούν τηλεόραση. Αυτός είναι ένας τρόπος που μπορεί να υιοθετήσει ένας γονιός για να διαπιστώσει την ποιότητα του γλωσσικού περιβάλλοντος που προσφέρουν στο παιδί του. Ο έλμο είναι κόκκινο, το αυτοκίνητό του είναι μπλε και η τροχή του είναι κίτρινη. Ο Σάμι Ντόση εκτιμά ότι οι συζητήσεις που έχει κάνει με τον Μπλέικ χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα των 30 εκατομμυρίων λέξεων έχει φέρει πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ο γιος μου μιλάει πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τα μικρότερα ξαδέρφια του. Είναι απίστευτο το πόσο καλά λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα. Οι καλύτερες συνομιλίες για την εγκεφαλική ανάπτυξη ενός παιδιού είναι αμφίδρομες. Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η αλληλεπίδραση, όπως συμβαίνει μεταξύ του Σάμι και του Μπλέικ. Έχω μιλήσει για το πρόγραμμα σε φίλους μου, το έχουν ακολουθήσει και τώρα τα παιδιά τους μιλάνε, λένε την αλφαβήτα και άλλα πράγματα. Το πρόγραμμα ενισχύει την ανάπτυξη του λεξιλογίου, τις επιδόσεις των παιδιών στο σχολείο, αλλά και την τόνωση της νοημοσύνης τους. Ακόμη και η επανάληψη ήχων μπορεί να προετοιμάσει τα μικρά παιδιά στην επικοινωνία τους, στην καλλιέργεια της γλώσσας και στην επιτυχημένη τους παρουσία μέσα στην τάξη. Το φιλόδοξο πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά που είναι πολύ μικρά για να πάνε σχολείο. Now, let's go from the... Τώρα ας μεταφερθούμε στην Ταϊλάνδη, όπου θα συναντήσουμε μια βραβευμένη καθηγήτρια που πιστεύει ότι δεν υπάρχουν όρια στο πόσα πολλά πράγματα μπορούν να μάθουν τα παιδιά. Ας δούμε πώς θα καταφέρνει. Σε μια τάξη νηπιαγωγείου στην Μπανγκόκ, εξάχρονοι μαθητές αρχίζουν το μάθημά τους μαζεύοντας μανιτάρια. Η πρωτοβουλία αυτή άρχισε το 2013 από την καθηγήτρια Σουτ Χατίπ Σανγκάι. Η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας είναι ένας τρόπος για να μαθαίνουν τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να συνεργάζονται και να προετοιμάζονται για το σχολείο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συγκεντρώνει γονείς και μαθητές και τους φέρνει κοντά με δεξιότητες όπως η ζωγραφική, με την τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την πραγματική ζωή. Οι γονείς αντιλαμβάνονται τεράστιες αλλαγές στα παιδιά τους. Πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ καλό γιατί βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν τον τρόπο σκέψης. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα διδάσκει τα παιδιά να θυμούνται, να επαναλαμβάνουν και όχι να σκέφτονται. Η κόρη μου έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μετά από αυτό το μοντέλο μάθησης.
Παλιότερα ήταν πολύ ντροπαλή. Τώρα έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Το πρόγραμμα της Ουτχατίπ Σανγκάι κέρδισε το 2013 βραβείο καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμά μου γιατί πρόκειται για ένα νέο τρόπο μάθησης. Ο κόσμος πιστεύει ότι η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας δεν είναι κατάλληλη για τους μαθητές και για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Εκτιμώ ότι οι μαθητές μου μπορούν να το ακολουθήσουν. Είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να ασχοληθούν με πολλές δραστηριότητες. Στην Ταϊλάνδη, όλο και περισσότεροι παιδικοί σταθμοί ακολουθούν αυτό το μοντέλο. Η Ουτχατίπ Σανγκάι ελπίζει ότι το μοντέλο με τα μανιτάρια θα εμπνεύσει και άλλους καθηγητές σε όλο τον κόσμο να δημιουργήσουν περισσότερα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Εσείς τι πιστεύετε για όλα αυτά? Είναι σημαντική η πρώιμη εκπαίδευση ή όχι? Τι πιστεύετε για την εκπαίδευση μέσω διασκεδαστικών δραστηριοτήτων? Μοιραστείτε μαζί μας την άποψή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το επόμενο μας θέμα έρχεται από το χώρο της τεχνολογίας. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατακτούν τώρα και τις θάλασσες. Η αμερικανική εταιρεία Liquid Robotics, που έχει ως έδρα της στην Καλιφόρνια, έχει κατασκευάσει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ταξιδεύει στην επιφάνεια του ωκεανού. Η αμφίδρομη δορυφορική επικοινωνία που έχει το συγκεκριμένο αεροσκάφος του επιτρέπει να στέλνει συνεχώς δεδομένα στο κέντρο επιχειρήσεων και παράλληλα να μπορεί να εκτελεί τις εντολές που δέχεται και να δρά αυτόνομα. Να δούμε αυτό το τεχνολογικό επίτευγμα. Αφού κατέκτησαν τους εθέρες τα μη επανδρωμένα σκάφη, ετοιμάζονται να κατακτήσουν και τις θάλασσες. Η αμερικανική εταιρεία Liquid Robotics, που έχει ως έδρα της στην Καλιφόρνια, έχει κατασκευάσει ένα μη επανδρωμένο σκάφος που ταξιδεύει στην επιφάνεια του ωκεανού. Το όνομά του είναι Wave Glider. Η ενέργειά του προέρχεται από τον ήλιο και τα κύματα και μπορεί να παραμείνει στη θάλασσα για μήνες, συγκεντρώνοντας στοιχεία για τον καιρό και τις μεταβολές του, αλλά και άλλα χρήσιμα επιστημονικά δεδομένα. Τα σκάφη αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται δεδομένα ανάμεσά τους, οπότε αν θέλετε ακόμα περισσότερα συνδυαστικά στοιχεία και αναλύσεις, επικοινωνούμε ακόμα περισσότερα σκάφη για να σας τα προσφέρουν. Το μέλλον είναι πολλά τέτοια σκάφη να δουλεύουν όλα μαζί. Οι τελευταίες εκδόσεις αυτού του σκάφου ζυγίζουν ακόμα λιγότερο και έχουν συστήματα ενέργειας και πλοήγησης που προσαρμόζονται στις εκάστοτες συνθήκες ώστε να μπορούν να ρυθμίζουν το σόναρ, το βαθύμετρο και την ανάλυση της εικόνας, συστήματα δηλαδή που καταναλώνουν πολλή ενέργεια. Μια αντίστοιχη περίπτωση είναι το μη επανδρωμένο σκάφος Saildrone, το οποίο έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ απόστασης. Είναι αυτόνομο και κινείται μόνο με τον αέρα. Δοκιμάστηκε μάλιστα πέρσι, όταν έκανε σε χρόνο ρεκόρ την απόσταση Σαν Φρανσίσκο-Χαβάη. Εκτός από τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων, τα συγκεκριμένα σκάφη χρησιμοποιούνται επίσης για περιπολίες στα σύνορα των χωρών, αλλά και για την προστασία κοραλαιογενών υφάλων που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η αστυνόμευση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση και η ακτοφυλακή αγωνίζονται να αστυνομεύουν όχι μόνο τις συνοριακές περιοχές για εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και φυσικά μνημεία. Για παράδειγμα, ατόλες στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου απαγορεύεται η αλληλεία. Μπορούμε να είμαστε σε αυτά τα σημεία με μια κάμερα και ένα ραντάρ και να αναφέρουμε οποιοδήποτε σκάφος προσπαθεί να εισέλθει στις απαγορευμένες περιοχές. Η αμφίδρομη δορυφορική επικοινωνία που έχει το σκάφος Saildrone του επιτρέπει να στέλνει συνεχώς δεδομένα στο κέντρο επιχειρήσεων και παράλληλα μπορεί να εκτελεί τις εντολές που δέχεται και να δρά αυτόνομα. Το επόμενο μας θέμα έρχεται από το χώρο της οικολογίας. Η εκπομπή Futurist από το Euronews επισκέφθηκε μια ερευνητική ομάδα στη Βουδαπέστη, η οποία μελετά το πώς μπορεί να παραχθεί καλής ποιότητας λίπασμα από κόκαλα ζώων. Ερευνητές οι οποίοι μετέχουν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα στη Βουδαπέστη διαβεβαιώνουν πως τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων είναι πολύ ενθαρρυντικά. Να δούμε αυτό το πρωτότυπο πείραμα. Είναι εφικτό να παραχθεί λίπασμα από κόκαλα ζώων? Ποια είναι τα πλεονεκτήματα τόσο για τον αγροτικό τομέα όσο και για το περιβάλλον?
Σε αυτή την πιλωτική εγκατάσταση στην Ουγγαρία, επιστήμονες ενός ευρωπαϊκού προγράμματος προσπαθούν να δημιουργήσουν οργανικό λίπασμα από ένα απροσδόκητο συστατικό, κόκαλα χείρων. Βλέπετε εδώ καλής ποιότητας κόκαλα χείρων, τα οποία είναι πλούσια σε φωσφορικό άλας και άλλα μεταλλικά στοιχεία. Καίγοντάς τα δημιουργούμε κάρβουνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν φωσφορικό συμπλήρωμα σε βιοκαλλιέργειες. Τα κόκαλα καίγονται με τη διαδικασία της πυρόλυσης σε θερμοκρασία περίπου 600 βαθμών Κελσίου, χωρίς οξυγόνο σε κενό αέρος. Κανένα αέριο δεν εκλείεται στην ατμόσφαιρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα προϊόν που αποκαλείται βιοκάρβουνο, πλούσιο σε μεταλλικά στοιχεία, που σε αντίθεση με τα χημικά λιπάσματα δεν περιέχει βαρέα μέταλλα. Αυτό το καθιστά πολύ καλό λίπασμα. Αυτά τα κόκαλα έχουν μακροπορώδεις δομές. Αυτό είναι πολύ καλό για τους μικροοργανισμούς στο έδαφος, ειδικά για τους μύκητες. Οι μύκητες διεισδύουν στα κυλώματα των κοκάλων και εγκαθίστανται εκεί. Πού και πώς αναλύονται τα ποιοτικά συστατικά και η ασφάλεια του προϊόντος? Σε αυτό το εργαστήριο στη Βουδαπέστη, οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως τα προϊόντα είναι ελεύθερα από πιθανές μολυσματικές πηγές, όπως βαρέα μέταλλα και άλλοι υδρογονάνθρακες. Δείγματα των κοκάλων αναλύονται για να ταυτοποιηθεί ο χημικός τους τύπος. Τα νέα είναι πολύ καλά. Το προϊόν μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει πολύ καλό συμπλήρωμα φωσφορικών αλάτων για τα γεωργικά εδάφη, καθώς διαθέτει φωσφορικό άλας κατά 30%. Επίσης περιέχει πολλά αλκαλικά στοιχεία, όπως ασβέστιο, μια που το κύριο στοιχείο που περιέχει είναι φωσφορικό ασβέστιο. Οι ερευνητές μελετούν με ποιον τρόπο αυτά τα συστατικά μπορούν πράγματι να φανούν χρήσιμα για τις οδιές. Υποστηρίζουν πως τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ελέγχων είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Χρησιμοποιώντας ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα από κόκαλα ζώων, επιτρέπει στα φυτά να αμυνθούν καλύτερα στις περιβαλλοντικές πιέσεις, όπως είναι η ξηρασία. Θα βοηθά επίσης να αμυνθούν καλύτερα στις παθογένειες. Τέλος, αυτό θα επιτρέψει στο φυτό να δώσει καλύτερες οδιές. Το επόμενο βήμα είναι να βγει το προϊόν στην αγορά. Σε αυτό το εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων κοντά στη Βουδαπέστη παράγονται 5.000 τόνοι βιολογικού κομπόστ το χρόνο. Οι υπεύθυνοι πιστεύουν πως το προϊόν από κόκαλα μπορεί πράγματι να ενδείκνεται για φυσικό λίπασμα είτε ως έχει είτε ως συμπλήρωμα σε άλλα λιπάσματα, εφόσον η τιμή αγοράς του είναι λογική. Το πραγματικό ερώτημα αφορά την ανταγωνιστικότητα. Ακόμη και αν επιστημονικά μπορούμε να αποδείξουμε πως έχει θετική επίδραση, το ερώτημα είναι αν η αγορά μπορεί να υποστηρίξει τα επιπλέον κόστη του μείγματος βιοκάρβουνου. Οι ερευνητές είναι αισιόδοξοι πως τα οργανικά λιπάσματα από κόκαλα μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό προϊόν για τις ευρωπαϊκές καλλιέργειες σε λιγότερο από 5 χρόνια. Η κλιματική αλλαγή του πλανήτη έχει επιφέρει πολλούς κινδύνους τα τελευταία χρόνια. Τα νησιά Μάρσαλ κινδυνεύουν από αυτήν, τα οποία βρίσκονται στον Βόρειο Ειρηνικό. Κινδυνεύουν άμεσα και θα δούμε την συνέχεια στο βίντεο. Science. Τα νησιά Μάρσαλ στο Βόρειο Ειρηνικό αποτελούνται από 29 κοραλιογενείς ατόλες, οι οποίες κινδυνεύουν άμεσα από την κλιματική αλλαγή που έχει δημιουργήσει η υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι μεγάλες παλίρειες και τα τεράστια κύματα του Ειρηνικού ωκεανού έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα διάβρωσης του εδάφους, το οποίο σταδιακά χάνεται κάτω από την επιφάνεια του νερού. Εάν ο κόσμος συνεχίζει να ζει με αυτόν τον τρόπο, συνεχίσει να έχει την ίδια νοοτροπία και να μολύνει το περιβάλλον, θα αντιμετωπίσουμε εδώ μια κατάσταση που δεν θα λάβει χώρα σε 100 χρόνια από σήμερα. Μιλάμε για κάτι που συμβαίνει ήδη σήμερα. Στη διαδρομή προς τη Λάουρα, όπου βρίσκεται ένα θαλάσσιο πάρκο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Μαζούρο, ο δρόμος έχει κυριολεκτικά πλημμυρίσει από τα νερά που υπερβαίνουν τους κυματοθράφιστες που έχουν τοποθετηθεί. Η διάβρωση του εδάφους είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της περιοχής που παλεύει για τη φυσική αλλά και την οικονομική της σωτηρία.
Είμαστε τα καναρίνια που πεθαίνουμε στο ορυχείο, που λένε στους εργάτες. Βγείτε έξω, θα πεθάνετε κι εσείς. Εάν η ζημιά φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να χρειαστεί να εγκαταλείψουμε αυτά τα νησιά, τότε θα είναι πολύ αργά και για τον υπόλοιπο κόσμο, για να πετύχει τη δική του σωτηρία. Μια ομάδα εργασίας από το διακυβερνητικό γκρουπ κλιματικής αλλαγής συναντήθηκε πρόσφατα στην Ιαπωνία για να εκδώσει την τελική της αναφορά για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορες κοινωνίες και έθνη του κόσμου. Ένα από τα πράγματα που γνωρίζουμε από την τεράστια εμπειρία που έχουμε είναι ότι ακόμα και μια μικρή άνοδος της στάθμης του νερού όταν συνδυάζεται με ένα από αυτά τα ακραία φαινόμενα, δηλαδή την τεράστια παλίρρια ή τα τεράστια κύματα, μπορεί να δημιουργήσει ανεπανόρθωτες ζημιές και να οδηγήσει αυτά τα νησιά να μην είναι κατοικήσιμα. Τα νησιά Μάρσαλ πρωτοστατούν στο κίνημα αλλαγής της συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον και έχουν προχωρήσει στην πλήρη απαγόρευση της χρήσης όρυκτων καυσίμων. Μαζί με κατοίκους γειτονικών κρατηδίων προσπαθούν να κινητοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα ώστε να πάρει τα αναγκαία μέτρα πριν είναι πολύ αργά. Θα πάμε τώρα να δούμε ένα επεισόδιο από το Business Planet, το οποίο επισκέφθηκε τη Σεούλ στη Νότια Κορέα. Είναι μια χώρα, η Νότια Κορέα, τεχνολογικά ιδιαίτερα προηγμένη. Είναι ενδιαφέρουσα για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, οι οποίες ειδικεύονται σε θέματα τεχνολογίας. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του Business Planet. Μετά το Τόκιο επισκεφθήκαμε τη Σεούλ. Η Νότιος Κορέα είναι μια χώρα που γνωρίζει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στον κόσμο. Είναι επίσης μια χώρα τεχνολογικά ιδιαίτερα προηγμένη. Εν ολίγης μια αγορά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ειδικεύονται σε τεχνολογίες τεχνής. Τεχνολογία ανάρτησης μέσω υπερήχων για το χειρισμό επιφανειών αντικειμένων ευαίσθητων και εύθραυστων. Χάρη στην τεχνογνωσία της αυτή η γερμανική μικρομεσαία επιχείρηση βρήκε συνεργάτη στη Σεούλ. Πριν την εγκατάστασή της η εταιρεία είχε λάβει μέρος σε 3 αποστολές του ευρωπαϊκού προγράμματος Gateway. Τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά. Μέσα σε ένα έτος, ο κύκλος εργασιών στην Κορέα από 0% αγγίζει πλέον το 25%. Το προσωπικό μας αυξήθηκε από 11 εργαζομένους σε 20. Επίσης, έχουμε πρόσβαση σε όλους τους κλάδους στόχους. Φωτοβολταϊκά, ημιαγωγούς και οθόνες. Καθοριστική για την επιτυχία ήταν η ανέβρεση ενός αποτελεσματικού συνεργάτη. Η εταιρεία του Τζόζεφ έχει παρουσία στην Κορέα εδώ και 55 χρόνια και γνωρίζει κάθε τεχνολογική γωνιά αυτής της αγοράς. Κορέα σημαίνει υψηλή τεχνολογία. Αυτή η εταιρεία διαθέτει τεχνογνωσία που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες αυτής της αγοράς. Βρισκόμαστε στο Design Park του Dongdaemun, έργο του Ιρακινοβρετανού αρχιτέκτονα Ζαχά Χαντίντ. Θα συναντήσουμε έναν από τους πρωτεργάτες του προγράμματος Gateway στην Κορέα. Από το 2009, 350 επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, έχουν μετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Gateway. Οι αποστολές διαρκούν μία εβδομάδα. Οι μετέχοντες λαμβάνουν οικονομική στήριξη, πληροφορίες προσαρμοσμένες στους στόχους για τη συγκεκριμένη αγορά και φυσικά γίνονται συναντήσεις μεταξύ πιθανών συνεργατών. Για εμένα τρία είναι τα νούμερα κλειδιά. Πάνω από 60% των επιχειρήσεων βρήκαν έναν τοπικό συνεργάτη χάρη στο πρόγραμμα. Οι μισές αποφάσισαν να επενδύσουν εδώ. 25% των επιχειρήσεων αύξησαν τον κύκλο εργασιών χάρη στο πρόγραμμα. Η αγορά της Κορέας προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Το πλαίσιο συνεργασίας Ευρώπης-Κορέας είναι πολύ ιδιαίτερο. Υπάρχει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που είναι η μοναδική που έχει υπογράψει η Ευρώπη με ασιατική χώρα. Από το 2011 μέχρι το 2013 οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 24% και για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια καταγράφεται εμπορικό πλεώνασμα με την Κορέα. Για μένα τρία είναι τα κλειδιά της επιτυχίας. Επιλέγουμε αγορά και πελάτες, βρίσκουμε το σωστό συνεργάτη που ταιριάζει σε εμάς και δεν ξεχνάμε ότι χρειάζεται χρόνος για να μπει στην αγορά. Αυτά ήταν λοιπόν τα νέα για σήμερα από την Ελλάδα καθώς και τον υπόλοιπο κόσμο. Περισσότερες ειδήσεις αύριο στις 9 ακριβώς. Καλημέρα σας.